Καλησπέρα σας. Καταρχήν με χαρά παρακολούθησα και το ψήφιση του προϋπολογισμού και θα ήθελα να πω ότι με χαροποίησε που αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι θέσανε θέματα που εμείς είχαμε θέσει προγενέστερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα με πάρα πολύ χαρά άκουσα την ομιλία του κ. Πέρχη. Έχουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά όπου και να το έχουμε πει μας λέμε δεν ξέρουμε πώς προέκυψε. Καταρχήν στις 10, αν θυμάμαι καλά, ή 12, δεν θυμάμαι πότε έχουν γραφτεί τα πρόστιμα, Οκτωβρίου, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, χωρίς να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ψηφισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο, βγήκε και έκανε έλεγχο σε κάποια μαγαζιά και έγραψε αυτά τα μαγαζιά για αυθαίρετη χρήση χώρου, δηλαδή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Αυτό σήμαινε ότι τα πρόστιμα σε αυτά τα μαγαζιά ήταν το διπλάσιο της αξίας της χρήσης, δηλαδή αν ήταν 1.000 ευρώ, κατευθείαν πήγε στις 3.000. Καμιά φορά γινόμαστε γραφικοί που λέμε ότι μόνο στη σειρά γίνονται αυτά, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, μόνο στη σειρά συμβαίνουν αυτά. Τα χρήματα αυτά που έχουν καταρχήν πληρωθήκαν. Δεν συζητάμε μάλλον για χρήματα που δεν πληρωθήκαν. Τα χρήματα που έπρεπε να εισπράξει ο Δήμος από αυτό το τέλος πληρωθήκαν. Απλώς πληρωθήκαν άλλες 5 μέρες, άλλες 10 μέρες αργότερα. Άρα εμείς αυτό που ζητάμε σήμερα από το Δήμο είναι να εξαλείψει τα πρόστιμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, να εξαλείψει τα πρόστιμα και στη θέση αυτού να βάλει τις νόμιμες προσαυξήσεις. Ό,τι δηλαδή προβλέπει ο νόμος για την καθυστέρηση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ζητάμε λοιπόν ο Δήμος να χάσει έστω και ένα ευρώ από τα έσοδα του. Εμείς ζητάμε, δεν κάναμε αυθαίρετη χρήση, τα μαγαζιά αυτά νοικιάζουν 10 και 15 χρόνια το ίδιο σημείο και ξαναλέω, δεν υπήρχε καμία καταληκτική ημερομηνία μέχρι πότε θα έπρεπε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα έπρεπε να πληρωθούν αυτά τα πράγματα. Άρα αυτά τα πρόστιμα δεν υπάρχουν. Και ερχόμαστε στη συνέχεια αυτού. Ο Δήμος μας κοινοποίησε ένα χαρτί πραγματικά από, αν θυμάμαι καλά, από το 10ο στο Σύλλογο και εδώ και ένα μήνα σε όλα μας τα μέλη, το οποίο έλεγε ότι θα πρέπει μέχρι 31ου να κάνουμε αίτηση σε ένα γραφείο του Δήμου τι χώρο θα χρειαστούμε για τη χρονιά του 2012 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμένων. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που γινόταν και εμείς το βρήκαμε πάρα πολύ σωστό. Γιατί βλέπουμε ότι επιτέλους ο Δήμος κάνει ένα προγραμματισμό. Αυτό όμως που δεν ξέραμε, δηλαδή είδαμε το τυράκι αλλά δεν είδαμε τη φάκα, ήταν ότι με την αίτηση μαζί, ο Δήμος είχε την πρωτοφανή ιδέα να μας ζητάει και όλα τα χρήματα προκαταβολικά, να προκαταβάλλουμε δηλαδή όλα τα χρήματα στην αρχή της περίοδου. Ενώ ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να τα ζητήσει σε δόσεις. Και όχι με τραπεζική επιταγή, με τραπεζική εγγυητική επιστολή, όπως το λέει. Ο νόμος λέει καθαρά μέσα ότι ο τύπος και ο τρόπος της εγγυητικής επιστολής την καθορίζει μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανταυτού, ο Δήμος έρχεται και μας ζητάει 31 έως, δηλαδή χτες, να είχαμε προκαταβάλει αν θέλουμε να ξανανοικιάσουμε χώρο. Και θα φτάσω στο διατάστημα. Δυστυχώς, είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που μέσα σε ένα χρόνο έρχομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάω να κάνετε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά αυτονόητα. Πραγματικά έπρεπε να λύνονται με ένα τηλέφωνο. Καθόμαστε και ασχολούμαστε.
δεν ξέρω να σου πω, έχει ξεκινήσει μια κόντρα μεταξύ του Δήμου και των επιχειρηματιών. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά ο Δήμος δεν βοηθάει. Πέρυσι ένα συγκεκριμένο μαγαζί είχε ζητήσει ένα συγκεκριμένο χώρο στην πλατεία που μέχρι και σήμερα είναι χώμα και πάνε και χέζουν σκύλοι και γάτες, να τον αξιοποιήσει και να τον φτιάξει. Ακόμα είναι αναξιοποιητός, δεν πήρε τα λεφτά που έπρεπε να πάρει ο Δήμος και είναι χάλια. Ανεβαίνει πάνω ο επιχειρηματίας να ζητήσει το παραμικρό και τον εβλέπετε σαν κλέφτη. Ακόμα και στο κτίριο αυτό που είμαστε μέσα και ό,τι έχει να επιδείξει αυτή τη σημερινή ημέρα η Ερμούπολη και η Σύρα γενικότερα, έχει φτιαχτεί και έχει στηθεί από επιχειρηματίες. Και ερχόμαστε εδώ και 2 χρόνια και μας βλέπετε σαν κλέφτες εδώ πάνω. Δεν μας έχετε βοηθήσει πουθενά. Σας έχουμε ζήτηση μείωση των ενοικίων. Δικαιωθήκανε χτες με νομοσχέδιο σε όλη την Ελλάδα όλοι οι δήμαρχοι που πήρανε γενναίες αποφάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες για οριζόντια μείωση των ενοικίων. Γιατί μιλούσατε προηγουμένως για το ψωμιάδι. Ο ψωμιάδης έκανε έκπτωση σε μία επιχείρηση. Δεν είπε οριζόντια κατεβάζω τα νίκια σε όλα τα δημοτικά κίνητα 20%. Ούτε σβήνω όλα τα πρόστιμα όσα έχω γράψει. Πήγε σε συγκεκριμένη τέτοια. Εμείς δεν συζητάμε να πάτε σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση και να κάνετε. Να πάρετε μία απόφαση και να πείτε 20% κάτω τα νίκια σε όλους. Και κάτι τελευταίο. Το λιμενικό ταμείο, που είναι και δίπλα μου ο πρόεδρος, έχει εντελώς διαφορετική πολιτική από το Δήμο. Δηλαδή, ακόμα και γι' αυτό δημιουργούμε αθέμητο ανταγωνισμό μέσα στην πόλη μας. Το λιμενικό ταμείο έκανε φέτος μία γενναία έκπτωση με απόφαση ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου 20%. Θα εισπράξει τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο για τους χώρους χρήσης και ο Δήμος κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς γίνεται μέσα σε μια πόλη ένα δημοτικό συμβούλιο να έχουμε 2 διαφορετικές αποφάσεις? Είναι παλαβά τα πράγματα αυτά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα παραπάνω από όσα σαφέστατα ορίζει η νομοθεσία. Αυτά που ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Επισχόλης δεν ισχύουν και θα σας εξηγήσω. Ο νόμος 3254 του 2004. Τι δεν ισχύει, κύριε Ξαγοράλη? Γιατί δεν ισχύει? Αυτά θα σας πω, αυτά που σας είπα. Ναι, αυτά που σας είπα. Όσον αφορά την νομοθεσία, μιλάω, κύριε Μπουγιώρη. Λέει ότι σε κάθε περίπτωση του αναλογούν τέλους, μιλάει για τους κοινόχους τους χώρους, καταβάλλεται είτε μετρητής, είτε δια ισόπωση εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος, σας εξηγήσω τι εννοεί ο τύπος, θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Οικείο Δημοτικό Κοινοτικό Ταμείο προ τη παράδοση τη άδεια χρήση. Αναγραφωμένη επ' αυτή του αριθμού του γραμματείου ίσπραξη, πάνω στην άδεια που παίρνετε για την χρήση, πρέπει να αναγράφεται το γραμμάτιο ίσπραξη του τέλου που αναλογεί ή τη εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση κατάθεση εγγυητική, σα διαβάζω τον νόμο τη εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Αν έχετε την καλοσύνη, ή μη διακόπτετε. Θα σας εξηγήσω, είπα για τον τύπο. Στην περίπτωση κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η εισπράξη του αναλογούντο τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατατέρων δόσεων, ο Δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Αυτό αναφέρει ο νόμος. Όσον αφορά τον τύπο της εγγυητικής επιστολής, είχα και εγώ την απορία, ρωτήσαμε την τράπεζα, οι εγγυητικές επιστολές είναι 2 τύπων. Ο τύπος ο πρώτος είναι που κατοχυρώνει. Σας παρακαλώ, δεν θα ανέχω άλλη διακοπή, παρακαλώ. Θα μας άφησε. Σας παρακαλώ. Η εγγυητική επιστολή, κύριε Μπουγιούρη, ή από το τράπεζα είναι από το παρακαθαρτικό. Δεν υπάρχει άλλη. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η εγγυητική είναι 2 ειδών. Η μία είναι η οποία διασφαλίζει αυτόν που την έχει ότι θα πάρει τα χρήματά του και η δεύτερη εγγυητική είναι καλής εκτέλεσης. Αυτή η δεύτερη εγγυητική, λοιπόν, ο Δήμος δεν τη ζητάει. Και αν θέλετε τι σημαίνει η δεύτερη εγγυητική, λέει εφόσον έχει υπάρξει ανάλογη προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων, η οποία είναι 200% του αναλογούντος τέλους. Αυτό δεν το έχει ζητήσει και το θεωρήσαμε παράλογο να το ζητήσουν. Αλλά δεν μπορεί να μην εφαρμόσουμε, γιατί εκεί δίνεται δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα αποφασίσει. Κύριε Υπουργείο, σας παρακαλώ πολύ. Σας διαβάζω το νόμο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Αν θεωρείτε το νόμο κοροϊδία, είναι δικαίωμά σας. Και σας λέω ότι η εγγυητική αυτή επιστολή, η οποία είναι καλή εκτέλεση, και επειδή δίνεται δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ναι ή όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν την αποφάσισε. Όσον αφορά το τι έγινε με τη Δημοτική Αστυνομία. Πέρσι οι άδειες
οι αιτήσεις που κατατέθηκαν, κάποιοι πλήρωσαν και πήραν τις άδειες, κάποιοι έκαναν την αίτηση και δεν πλήρωσαν. Η Δημοτική Αρχή έδωσε ανοχή και πήγε μέχρι 12 Οκτωβρίου, μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου. 12 Οκτωβρίου βγήκε για έλεγχο η Δημοτική Αστυνομία, όπως είχε υποχρέωση από τον νόμο, και εφάρμοσε αυτά που ο νόμος ορίζει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο η Δημοτική Αστυνομία. Αυτή τη στιγμή όμως, να σας πω και το άλλο, ότι 12 Οκτωβρίου, με ποια δικαιολογία οι συγκεκριμένοι καταστηματάρχες που χρησιμοποίησαν τα πεζοδρόμια του Δήμου και τους χώρους που διατίθενται όλη την πιθερινή περίοδο δεν ήρθαν να πληρώσουν μέχρι 10 Οκτωβρίου. Για εξηγήστε μου το αυτό σαν σωματείο και εν πάση περιπτώσει πού είναι η ισονομία μεταξύ των πολιτών και των δημοτών αυτού του Δήμου όταν κάποιοι έρχονται και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις και πληρώνουν και κάποιοι επί έτη ολόκληρα συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους χώρους του Δήμου χωρίς να πληρώνουν. Εκεί δημιουργείται και αθέμητος ανταγωνισμός. Πώς είναι δυνατόν ο ένας να πληρώνει και ο διπλανός να μην πληρώνει? Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ θα σταματήσω λοιπόν, να μιλάω. Σας παρακαλώ. Θα παρακαλώ, κύριε Πουγιούρη, εκπροσωπείτε ένα σωματείο. Εκπροσωπείτε ένα σωματείο. Οι εκφράσεις αυτές που απευθύνεται σε ένα δημοτικό σύμβουλο δεν τιμάνε το θεσμό που υπηρετείτε. Σας παρακαλώ, δεν είναι ωραία πράγματα. Εγώ κύριε Πουγιούρη. Σας έβρισα. Κατά τη ξέρεση, κάνουμε δεχτό. Σας είπε κάτι το. Σας είπα κάτι με το εγώ. Λοιπόν, αν δεν καταλαβαίνετε, γιατί προσβάλλει στάση. Κάνετε χρήση ενός χώρου, κάνετε ένα χρήση ενός χώρου το οποίο δεν έχετε πληρώσει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αν ξαναδιαβεβαιωθείτε. Είναι λογικό, κατανοητό. Παιδιά μου, είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητώ. Όσον αφορά την έννοια της αυθαίρετης χρήσης, γιατί και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Σαφέστατα, το Συμβούλιο Επικρατείας με την 768-87 απόφασή του λέει: πριν εκδοθεί η άδεια του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, η χρήση του κοινόχρηστου του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Για να πάρει την άδεια πρέπει να έχει πληρώσει. Άρα, τη στιγμή που έγινε η έλεγχος αστυνομίας, δεν υπήρχε αυτή η άδεια του Δημάρχου, η χρήση είναι αυθαίρετη. Στις κυρώσεις, πάμε στις κυρώσεις, που είναι σαφέστατα και με τον νόμο και αυτές. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης, λέει ο νόμος, κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί με απόφαση του Συμβουλίου η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του υποχρέου, εκτός από το αναλογούν τέλος, και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Άρθρο 13, παράγραφος 8, εδάφιο Α, του 24-9 κτλ. Του νόμου του 58, όπως αντικαταστάθηκε από τον νόμο του 89, το 1828, του 89. Τίποτα το λοιπόν παραπάνω από όσα ο νόμος ορίζει δεν έκανε η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αστυνομία. Τώρα, αν κάποιοι για τους λόγους δικούς τους θέλουν να παρανομήσουν, είναι δικαίωμά τους από το Δημοτικό Συμβούλιο για να διαγράψουν πρόστιμα. Υπάρχει γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου του Δήμου, μπορεί ο πρόεδρος να τη διαβάσει και για οποιαδήποτε απορία θα συνεχίσω να απαντάω. Παρακαλώ, στο σημείο αυτό αναγνώσκεται η από 3 Φεβρουαρίου 2012 γνωμοδότηση με αριθμό 6/13 του Νομικού Συμβούλου, η οποία αναφέρει: σας γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 194 του Δημοτικού Κώδικα, διαγραφή προστήμων δεν επιτρέπεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός εάν επίπτουν σε μια της προϋποθέσεις Α έως Δ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Επιτρέπεται μόνο η απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο εάν υπάρχει οικονομική αδυναμία που προήλθε από νετέρα βία. Από τη συνημμένη κατάσταση προκύπτει ότι η φύση των επιβληθέντων προστήμων μπορούσε να αμφισβητηθεί από τους οφειλέτες τους με βάση το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σε παρένθεση νόμος 2690 του 1999, κλείνει η παρένθεση, στην αρμόδια υπηρεσία επιβολής του προστήμου, δηλαδή παρέμβαση την οικονομική υπηρεσία ή και τη Δημοτική Αστυνομία στη συνεννόηση, συνάρτηση, ή στο Διοικητικό Δικαστήριο με παράλληλα αίτημα διοικητικής επίλυσης διαφοράς, όπως ορίζει το άρθρο 32 του νόμου 1080 του 80. Από τη νοσάνω συνημμένη κατάσταση προκύπτει επίσης ότι σε αυτήν αναφερόμενοι έχουν ειδοποιηθεί συνόμως και είχαν ή έχουν το δικαίωμα αμφισβήτησης του προστίμου που τους επιβλήθηκε μετά από τις ατομικές τους ενέργειες όπως προβλέπει ο νόμος ανωτέρω. Αίτηση για ομαδική ικανοποίηση αιτήματος όπως αυτή του Συλλόγου Τερψυχώρη δεν προβλέπεται από τον νόμο, καθώς το δικαίωμα του αναφέρεστε είναι ατομικής φύσεως. Ο γνωμοδόν δικηγόρος Ευάγγελος Δεμέστιχας. Στο ίδιο μήκος κύματος
κυμαίνεται και η εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως την ανέπτυξε και ο πολιτικός προϊστάμενος, ο κύριος Αντιδήμαρχος Ξαγοράρης Φώτιος. Ποιοι εκ των κυρίων Δημοτικών Συμβούλων θέλουν να τοποθετηθούν, παρακαλώ. Είπαμε ο κύριος Πάπητσης. Με ποια ιδιότητα? Σωστόσαμε το λόγο, αν δεν είναι με την αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι και συμπατριώτες, το θέμα που έχει προκύψει καταρχήν είναι κοινωνικό. Και δεύτερον, ξεφεύγει από τα όρια, αν θέλετε, τα στενά του νόμου. Εδώ και χρόνια ο Δήμος Ερμούπολης συμπεριφερόντανε στους κατόχους των καταστημάτων με τον αλφα τρόπο. Κάνανε τις αιτήσεις τους και σε εύλογο χρόνο τους βγαίνει η άδεια, τους καθόριζε το ποσό και το πληρώνανε τμηματικά είτε εφ' ολοκλήρου. Την προηγούμενη χρονιά εφευρέθη μια καινούργια μέθοδος, η οποία, αν θέλετε, θυμίζει, αν θέλετε, πλασματικά, να βεβαιώσουμε πλασματικά έσοδα, ανεξάρτητα αν τα πάρουμε ποτέ. Αυτά όμως οδηγούν τις επιχειρήσεις σε κλείσιμο, με όλες τις συνέπειες που έχουν για την κοινωνία και για τον τουρισμό. Δεν μπορούμε να χύνουμε δάκρυα και να λέμε ότι θέμε τουρισμό όταν οδηγούμε τις επιχειρήσεις μαθηματικά με τέτοια υπερβολικά πρόστιμα στον αφανισμό. Ο κύριος Αντιδήμαρχος επικαλέστηκε την εφημερίδα της κυβερνήσεως. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, αυτά γράφει. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αν όντως ο Δήμος την προηγούμενη χρονιά ήθελε να εφαρμόσει πλήρως τον νόμο αυτόν, έπρεπε να μας είχε ενημερώσει, και τα σωματεία δεν είναι, οι σύλλογοι δεν είναι μόνο για να τους καλάμε όταν θέμε να ενισχύσουν τις θέσεις του Δήμου, είναι να τους καλάμε και πριν να έρθουν εδώ για να δούμε μαζί πώς θα λύσουμε κάποια προβλήματα. Αν είχε λοιπόν ένα τέτοιο πρόβλημα ο κύριος Αντιδήμαρχος και ήθελε να εφαρμόσει τον νόμο όπως ακριβώς τον εγγράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως, να έρθει εδώ και να βρούμε λύση. Εγώ θα σας πω τη λύση που θα σας προτείναμε εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, που την έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές και τέτοια. Η κρίση τη Σύρο δεν τη χτύπησε χθες. Την έχει χτυπήσει εδώ και 3 χρόνια. Δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί ίσως να μην είχατε αντιληφθεί τι γίνεται στο νησί. Είπε και ο κύριος Πάπητσης της μειοψηφίας ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Οι αυξήσεις που γινήκανε στα δημοτικά τέλη τις χρονιές που νομίζαμε ότι είχαμε τις παχές αγελάδες, οδήγησαν σε μια κατάσταση η οποία σήμερα να μην είναι ανοιχτή και να μην μπορούν οι επαγγελματίες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και δεν μπορείτε να την αντιληφθείτε. Εύκολο λοιπόν ήταν πέρσι, αν συζητούσαμε σε αυτό σε ένα τραπέζι, όχι εδώ, υπάρχουν και επιτροπές του Δήμου, να σας πούμε και την πρόταση. Πρέπει να μειώσετε τα τέλη, κύριε Αντιδήμαρχε, τα οποία αυτά δεν αντίκονται στον νόμο των αντικειμενικών αξιών. Οι χώροι που δίνετε των πεζοδρομίων και των πλατιών δεν έχουν αντικειμενικές αξίες. Στο χέρι σας είναι να τα πάτε. Ο Δήμος Αθηναίων τα μείωσε πριν 5 χρόνια κατά 50% αυτόματα, έτσι. Στο χέρι σας ήταν να μειώσετε πέρσι το 14 και να το πάτε στο 7, στο 5, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρηματίες και να σας δώσουν και τα λεφτά αν θέτε αμέσως. Όχι με αυτό που κάματε και τους ζητάτε 3.000 το 1.000. Τι είναι αυτά? Δεν θέλετε, θέλετε να οδηγήσετε τις επιχειρήσεις σε κλείσιμο και θα το κάνετε μαθηματικά. Ολοκληρώστε αν θέλετε. Δεν μπορείτε, ναι, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν ξέρετε ότι όταν κλείσουν οι επιχειρήσεις θα συμπαρασύρετε μαζί τους εκατοντάδες ανέργους. Είναι τα παιδιά ενός άλλου θεού που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν ούτε μπάρμπα στην κορώνη, ούτε κάποιον χ που να τους έχει βάλει σε μια θέση. Είναι τα παιδιά που τα έχετε ξεχάσει. Και θέλετε να τα στείλετε και αυτά στην ανεργία που μερικά ακόμα δουλεύουν. Αν θέλετε λοιπόν, σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δύναμη να μειώσει τα τέλη κατά 60%, το 14 να το κάνετε 6-7, και να πάρετε
ή αν έρθουν οι επιχειρηματίες και να σας πληρώσουν πραγματικά τα τέλη. Και όχι με τεχνάσματα να περιμένετε τον Οκτώβριο να τους τριπλασιάσετε το ποσό που έχετε εσείς που βγάλατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουρσούπη. Αυτό θέλω να πω. Αναφέρθηκε ο κύριος Κουρσούπης και είπε θα μπορούσαμε να είχαμε καλεστεί να δώσουμε μία λύση. Αυτό το έχουμε κάνει επανειλημμένως. Για θέματα που γνωρίζουμε και για θέματα που δεν γνωρίζουμε. Σας λέω λοιπόν ότι για μία άλλη φορά δημόσια παίρνω την ευθύνη επάνω μου και λέω ότι όταν πέρσι μου έγινε η πρόταση το τέλος αυτό να μην πληρωθεί νωρίς πριν το καλοκαίρι, εγώ ήμουν εκείνος που πήρα την ευθύνη και είπα 30 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορεί όμως 12 Οκτωβρίου να φτάνουμε στο σημείο να λέμε ποιος δεν πλήρωσε, γιατί δεν πλήρωσε τον καημένο. Διότι αυτή τη στιγμή εγώ ήμουν υπόλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι τα έσοδα του Δήμου. Τα έσοδα του Δήμου ήταν προϋπολογισμένα και δεν έγιναν έξοδα. Το τι λέει ο νόμος και το πώς εφαρμόζεται εκείνη τη στιγμή είναι έργο άλλης υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Το γιατί γίνεται εφαρμογή του νόμου ή γιατί η Δημοτική Αρχή της πρώην Δήμου Ερμούπολης δεν το έκανε, είναι δύο ξέχωρα κομμάτια. Γιατί εμείς είμαστε ανάμεσα σε δύο παιδεία. Το ένα λέει ότι τους θεωρούμε κορόιδα, αυτοί που πληρώνουν. Εσείς μία άλλη τάξη γιατί πιέζεστε να πληρώσετε και μία άλλη τάξη που δεν πληρώνει καθόλου. Άρα λοιπόν εμείς εδώ σαν Δημοτική Αρχή θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση τι πρέπει να κάνουμε. Και η απόφαση αυτή πάλι δεν μας εξουσιοδοτεί, διότι υπάρχει νόμος για αυτούς που δεν πληρώνουν. Άρα λοιπόν μη ρίχνουμε τα βάρη στη Δημοτική Αρχή ή στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν θέλουμε την καλή συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών και της Δημοτικής Αρχής. Και τέλος, τουλάχιστον με τη μείωση των τελών του 7%, το 14 ευρώ που ήταν έχει γίνει προς το παρόν 12. Και είπα πριν στην εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν στον προϋπολογισμό, με τη χρηστή διαχείριση εύχομαι να είμαστε στο τέλος του χρόνου στην ευχάριστη θέση να μειώσουμε εκ νέου τα δημοτικά τέλη. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά για να πετύχουμε το στόχο μας θέλουμε να έχουμε σταθερά έσοδα για να μπορούμε να κάνουμε και τις ανάλογες δαπάνες. Κύριος Πάπετς, παρακαλώ. Εγώ θλίβομαι για αυτή την κατάσταση η οποία έχει το Δήμο συνειδητά και σκόπιμα απέναντι στους επαγγελματίες. Πριν λίγους μήνες είχαμε τον από πάνω δρόμο στους επαγγελματίες, ψηφίσαμε κάτι, δεν εφαρμόστηκε. Το ξαναφέραμε το θέμα να το προσαρμόσουμε στα θέλω της Δημοτικής Αρχής. Τώρα έχουμε ξανά πάλι τους επαγγελματίες με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε ο Δημοτικός Αστυνόμος αυτή την ημερομηνία και πήγαινε ένα μήνα πίσω ή δύο μήνες πιο πίσω, θα ζημιωνόταν ή θα καταστρεφόταν ο Δήμος. Δεν έχουμε συνείδηση το τι κάνουμε κάθε μέρα. Δεν βλέπουμε τα λουκέτα και τα νοικιάζεται και τα πωλείται μέσα στην αγορά. Δεν βλέπουμε ότι 6 μαγαζιά σήμερα στην παραλία, στο φιλέτο αυτής της πόλης και αυτού του νησιού κλείσανε. Τι άλλο πρέπει δηλαδή να δούμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της διπλανής πόρτας. Δεν είναι ούτε ξεκρέμαστοι, ήρθανε από αλλού να οικονομήσουν, να επιχειρήσουν στην πόλη μας και να οικονομήσουν και να φύγουν, ούτε είναι τυχοδιώκτες. Είναι οικογενειάρχες σαν και εμάς και παλεύουν για ένα μεροκάματο και αγωνίζονται να κρατήσουν αυτό το νησί ζωντανό μέσα από όλα αυτά που τους ήρθαν στο κεφάλι ξαφνικά. Χαράτσια, περαιώσεις, δημοτικά τέλη. Αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη, τα βάζαμε και στις καρέκλες και στα πεζοδρόμια. Αυτά είναι πρωτοφανή. Δηλαδή όταν οι άλλοι δήμοι, και όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μειώσανε συνειδητά για να συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι απασχολούν και κάποιους υπαλλήλους. Είναι οι μόνες ίσως επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό. Γιατί δεν γίνεται μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί από το πρωί στις 7 μέχρι τις 12 το βράδυ να είναι
τα αφεντικό και προσωπικό και όλα. Απασχολούν και ένα και δύο και τρία και τέσσερα άτομα και το καλοκαίρι πολλά περισσότερα. Κλείσανε κάποιες επιχειρήσεις. Τέλος Αυγούστου κλείσανε επιχειρήσεις. Στην παραλία, στο φιλέτο του νησιού. Αυτό δεν μας ευαισθητοποιεί σαν Δήμο. Δηλαδή πρέπει να στείλουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Την εστείλαμε εκεί που παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος. Την εστείλαμε στο Βούλια που έχει γίνει χωματερή. Την εστείλαμε στη χωματερή που έχει γίνει χώρο συγκέντρωσης, γιατί δεν δέχεται αυτός που έχουμε κάνει σύμβαση τα υλικά ανακύκλωσης να βάλει μια τάξη και να εφαρμόσει τον νόμο. Δεν τη στείλαμε. Κυνηγάμε με το τουφέκι να κλείσουμε κι άλλες επιχειρήσεις. Αυτό κάνετε. Ο κύριος Απέργης, εγώ πιστεύω, δεν τελείωσα, πρόεδρε. Εγώ πιστεύω, δήμαρχε, ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κόντρα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε και να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, και τα εστιατόρια και τα μπαρ και τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία και οι εμπόροι, και να βρούμε λύσεις για το νησί. Το νησί είναι σε βαθιά κρίση και δεν μπορεί να εισπράττει ο Δήμος. Τα ανίσπρακτα αυξάνουν συνεχώς. Δεν μπορεί με το τουφέκι, επειδή έχει μια κλίση από το 1995, ο άλλος πλήρωσε την κλίση για να μπορέσει να πληρώσει το νερό ή την αποχέτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές είναι εφευρέσεις οι οποίες είναι εγκλήματα. Λυπάμαι, αλλά είναι εγκλήματα. Ο Δήμος πρέπει πρώτα, συνειδητά, όπως κάναμε στο λιμενικό ταμείο μέσα από συζήτηση και εφαρμόσαμε μια άλλη πολιτική, και δεν κυνηγάνε εκεί πέρα, παρόλο που έχει στερήσει το λιμενικό ταμείο, να βγάλει μια ενιαία διαμόρφωση του χώρου. Ομπρέλες, τζάμια, τέτοια. Δηλαδή έχουμε την καλύτερη παραλία και δυστυχώς εγώ λυπάμαι όταν γυρνάω στο νησί μου, ας πούμε. Να κάτσουμε κάτω να σχεδιάσουμε αυτή την παραλία πώς τη θέλουμε. Να συμβάλλουν όλοι μαζί. Να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Αύριο θα έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Με ποια συνεργασία, με ποια υποδοχή, με ποιο κλίμα θα αντιμετωπίσουμε και θα πάμε μπροστά στην ανάπτυξη. Δεν τα λέω ούτε για αντιπολιτευτικούς λόγους, ούτε για τίποτα άλλο. Πρέπει να βρούμε μια λύση για το θέμα που προέκυψε, αλλά πρέπει να καθίσουμε κάτω και όχι μόνο μια φορά, και μια και δυο και τρεις και πέντε, και συστηματικά κάθε εβδομάδα να κάνουμε συναντήσεις, να δούμε τι θα γίνει αυτό το νησί. Και δεν είναι αυτό που είπες, Δήμαρχε, ότι η γενική κρίση έχει επηρεάσει και τη Σύρο. Έχει περάσει το χρόνο, σας παρακαλώ. Πάμε και στα μικρά νησάκια που δεν υπάρχει εκεί πέρα. Δεν τους έχει αγγίξει κρίση. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πολιτική από τις δημοτικές αρχές. Κύριε Απέργη. Αυτό που είπε και ο κύριος Μπουγιούρης πριν από λίγο. Ότι σε μια πόλη υπάρχει μια πολιτική διακρίσεων. Δεν είναι δυνατόν να λέμε από τη μια εβδομάδα στην άλλη, από τη διαβούλευση ως σήμερα, ότι από 1.400 τα ανίσπραχτα φτάσανε 1.600. Και τι είναι τα ανίσπραχτα? Είναι μισθώματα, είναι κλήσεις, κύριε Δήμαρχε, που κάποιες δημοτικές αρχές έσβηναν. Θυμάστε εκείνο το περίφημο 500 κάρτες ελεγχόμενης, 510 ελευθέρας. Το έχετε παραδεχθεί κι εσείς αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα με αυτή τη δομή που λέγεται Δημοτική Αστυνομία. Τρία άτομα είναι εντελώς ανεπαρκή, είναι εντελώς αστελέχοντα, και βεβαίως εκείνο που βγαίνει σαν αποτέλεσμα είναι ότι επειδή δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, την κάνουν επιλεκτικά. Δεν είναι δυνατόν έξω από το δημόσιο, από το δημοτικό πάρκινγκ που δεν νοικιαζότανε, επί ένα χρόνο να είναι σταθμευμένα δεκάδες τζιπ, να ήταν μηχανάκια, θα έλεγα, ξέρεις κάτι, φουκαράς είναι, πάει στη δουλειά του. Τζιπ, και τα είδαμε και στον μπλοκ. Και ξέρετε, έτυχα να παραστώ μάρτυρας έξω από την Εθνική Τράπεζα που ένας δημοτικός αστυνόμος έγραφε ένα κοριτσάκι γιατί έβγαλε το... πήγε να βγάλει από το τέτοιο χρήματα. Και βεβαίως, επειδή δεν ήθελε να πληρώσει, δεν ξέρω, αντέδρασε, έφαγε και δύο μήνες για απίθεια. Τα τζιπ όμως εκεί μπροστά μείνανε, μόλις βγήκε ένα μπλοκ και διαμαρτυρήθηκε, από εκεί και ύστερα φύγαν όλα. Επιλεκτική λοιπόν η πολιτική.
και σπασμωδικά τα μέτρα. Και να σας πω και κάτι, εκείνος που την πληρώνει πέρα από την ανεργία, πέρα από την ανεργία είναι και ο ίδιος ο Δήμος. Γιατί όταν οι επιχειρήσεις έρθουν να συμπιεστούν σε αυτή τη μέγενη, εμείς θα χάσουμε τα δημοτικά θέλη, εμείς θα χάσουμε ό,τι προσφέρει η επιχείρηση και συντηρεί και εμάς τους ίδιους στο Δήμο. Είμαι ένας από εκείνους ο οποίος έχω δώσει τη μάχη για την ίσπραξη των τελών, βλάπτοντας ίσως και το προφίλ μου και στεναχωρούμενος και ο ίδιος προσωπικά. Απόψε δεν διαφοροποιούμε, αλλά βλέπω μία λογική στην πρόταση του κυρίου Μπουγιούρη. Δεν λέει ο άνθρωπος μην πληρώσουμε. Φτάσαμε σε μια δυσχερή θέση, όπως ας πούμε σε κάποια στιγμή αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει το χαράτσι και το ρεύμα στη ΔΕΗ. Τι να κάνουμε. Βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα σήμερα. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Από τη στιγμή που υπάρχει η βεβαίωση της παράβασης και από τη στιγμή που υπάρχει και η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δέσμιο να εφαρμόσει την απόφαση να τη στείλει στην κοινοβουλευτή, στην Οικονομική Επιτροπή. Θα έλεγα όμως ότι πράγματι επειδή συντρέχει αυτή η ανωτέρα βία, κύριε Δήμαρχε, μήπως είναι δυνατόν να αναβάλουμε τη συζήτηση του θέματος και να προσπαθήσουμε να περάσουμε μια διάταξη η οποία να λέει ανάλογη εφαρμογή σε σχέση και με αυτή που υπάρχει για τα μισθώματα και με τα τέλη στους κοινόχρηστους χώρους, όπου θα μας δίνει τουλάχιστον τη δυνατότητα. Τα έχει βεβαιώσει κύριε Ξαγοράρη, τα έχουν βεβαιωθεί αυτά. Είναι βεβαιωμένα. Και από εκεί και ύστερα να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη ρύθμιση αιτιολογημένα να τα διαγράψουμε. Αλλά να έχουμε μια κατοχήρωση για να μην πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο ευθύνες που δεν το ανήκουν. Εάν δεν είχαν βεβαιωθεί οι παραβάσεις και αν δεν υπήρχε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, θα είχαμε περιθώριο να αποφασίσουμε. Σήμερα, εάν το κάνουμε, δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Και κατά συνέπεια, είναι κρίμα να πάμε για παράβαση καθήκοντος. Θέλω πάντως να πω ότι αυτή την ώρα πρέπει να ακολουθήσουμε ευέλικτες πολιτικές. Πολιτικές όπως αυτή η συγκεκριμένη βγαίνω απ' έξω χωρίς καμιά προσυνονόηση. Βεβαιώνω και φέρνω, βάζουν χειροπέδες στην ανάπτυξη. Και άλλες πολιτικές όπως αυτές που κατήγγειλε ο κύριος Πάπτης, η πολιτική του να εισπράτεται τις κλίσεις μαζί με το νερό. Νομίζετε ότι σας ωφέλει σε αυτή. Παρακαλώ, δεν πήγαινε ο κόσμος να πληρώσει. Και γι' αυτό φτάσαμε να έχουμε σε δυσθεώρητα ύψη την τέτοια. Θέλω λοιπόν να προτείνω να αναβάλουμε τη συζήτηση του θέματος και να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Ναι, εμένα με νοιάζει, αυτό με τα πρόστιμα μας νοιάζει και με τα τραπεζοκαθίσματα. Το ερώτημα είναι, δίνεται άδεια από το Δήμο για νέα τραπεζοκαθίσματα, χρωστάνε τα πρόστιμα 20, 30, 40.000, δεν δίνεται. Και τους γράφει η Δημοτική Αστυνομία επειδή δεν έχουν άδεια τώρα. Αυτό, ναι, αλλά εδώ πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτά τα πράγματα, αυτό είπα. Στην κατεύθυνση που λέει ο Κώστας Παπέργης, πρέπει να το βάλουμε πολύ πιεστικά και με μια κοινή επιτροπή Δήμου, Επαγγελματιών, Ομοσπονδίας να πιέσουμε τα Υπουργεία, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται αυτό δηλαδή το πράγμα. Και δεύτερον, πρακτικά, εκείνη τη μέρα που βγήκε η Δημοτική Αστυνομία και έκανε το καθήκον της, πήρε εντολή από τον Αντιδήμαρχο. Δεν λέω από ποιον. Η μόνη της βγήκε εκείνη την εποχή. Δηλαδή δεν μπορούσε να τους ειδοποιήσει μια εβδομάδα ότι την επόμενη θα σας γράψουμε και θα γίνει αυτό. Αυτό θέλω να πω, ανθρώπινα δηλαδή. Ή και εκείνοι τα άφησαν, να το πούμε ειλικρινά, να περάσει έτσι. Γιατί πράγματι δεν έχουν. Δεν λέω ότι. Αλλά έγινε αυτό. Ή πήγαμε και βγήκαμε, τους γράψαμε. Αυτό είναι το ερώτημα, το ουσιαστικό, το δεύτερο. Κύριο Ζελουφός. Σίγουρα η εικόνα των επιχειρηματιών και της κάθε κοινωνικής ομάδας να έρχεται συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν τιμά κανέναν σε αυτό το νησί. Απ' την άλλη, υπάρχει η Επιτροπή Επίλυση Φορολογικών Διαφορών του Δήμου, στην οποία μπορούν να προσφύγουν και έχουν προσφύγει κάποιοι επιχειρηματίες να συζητήσουμε τη διαδικασία. Εκεί προσφεύγουν, μπορούν να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν πλήρωσαν. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη διαδικασία. Και ευχαρίστως να δρομολογήσουμε εξελίξεις. Χωρίς να είμαστε ούτε αντίθετοι, ούτε να είμαστε να βριζόμαστε, να μην μιλάμε στον δρόμο. Γιατί και επαγγελματίες είμαστε, στα μαγαζιά συχνάζουμε,
και είμαστε, θέλουμε να είμαστε σε συνεργασία. Υπάρχει αυτή η επιτροπή. Δύο άτομα, μέλη του συλλόγου σας, έχουν ήδη προσφύγει και δεν χρειάζεται, θεωρώ, να τραβάμε τα πράγματα στα άκρα, κατανοώντας απόλυτα και τις δικές σας ανάγκες και το οικονομικό θέμα που υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά θέματα, τα οποία τα μπλέξαμε λίγο και τα κάναμε ένα. Το ένα θέμα, από ό,τι κατάλαβα, είναι αυτό που κυρίως είπε ο κύριος Απέργης, είναι το αν έχουμε εμείς την ευθύνη, νομιμοποιούμαστε να ψηφίσουμε οτιδήποτε. Αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Το θέμα το 2-1 των προσαυξήσεων και των προστήμων. Όλα τα άλλα τα θέματα που ανέφερε εδώ, δηλαδή το αν μέχρι 31 πρέπει σύμφωνα με την αίτηση να πληρωθεί τα ενίκια, τη μείωση και αυτό που ο κύριος Κουζούπης, τα τέλη να μειωθούν στους κοινόχρησους χώρους, όλα αυτά παλεύονται. Νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πρόβλημα τώρα κυρίως, από ό,τι κατάλαβα, είναι το πρώτο θέμα, το αν μπορούμε και έχουμε αρμοδιότητα να εξαλείψουμε το πρόστιμο, όχι την προσάυξηση ή ακριβώς την τιμή. Οπότε και εγώ, επειδή φαντάζομαι όλοι μας έχουμε μια καλή σχέση και εγώ επαγγελματίας είμαι και η γυναίκα μου νοικιάζει χώρο και όλοι αισθανόμαστε άσχημα, τους επαγγελματίες τους θέλουμε να μας στηρίξουν σε δραστηριότητες και είμαστε ήδη σε επαφή με την τερψυχώρη για οτιδήποτε δραστηριότητα κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με τον κύριο Απέργη, εκτός αν έχει και μια άλλη πρόταση ο Δήμαρχος που να βγάζει την κατάσταση από το αδιέξοδο, ότι θα μπορούσαμε να το δούμε πιο όρημα το θέμα με μια αναβολή του και νομικά πια να κάνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό έχω να πω, δεν ξέρω. Διαφορετικά θα αναγκαστούμε όχι να ψηφίσουμε αρνητικά, απλά να μην έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ότι η νομοθεσία δεν μας δίνει το δικαίωμα πια να ψηφίσουμε οτιδήποτε. Έγινε μια προσπάθεια άσκησης ανέξοδης πολιτικής και πάλι από ορισμένους και καθιερωμένους βέβαια σε αυτό το τομέα. Μια αγόρευση που ήταν ένα μάθημα για το πώς πρέπει να γράφει ο κάθε αιρετός ή το Δημοτικό Συμβούλιο στα παλιά του τα παπούτσια την νομοθεσία και δεν τρέχει κάστανο. Για να τα πω ομά δηλαδή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα και γι' αυτό ακριβώς επειδή το αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβανόμουν και προ-κρίσης το θέμα της κατάστασης των επιχειρηματιών, γι' αυτό είχαμε πράγματι καθιερώσει μία πέρα από τον νόμο άσκηση πολιτικής τα προηγούμενα χρόνια. Και θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτό στη συνέχεια. Εδώ θα πω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα για το πώς θα τα χειριστεί ένας αιρετός. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Η καιρή είναι πολύ επικίνδυνη και πονηρή. Κανένας δεν μπορεί εύκολα να πει «Δεν βαριέσαι ρε, άσε τι λέει ο νόμος, το πετάω στην άκρη, δεν το λαμβάνω καθόλου υπόψη και παίρνω το ρίσκο γιατί είμαι πολύ μάγκας και ξέρω εγώ θα κάνω το δικό μου, θα κάνω το κεφαλιού μου». Δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό ένας αιρετός, ιδιαίτερα όταν έχει να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση 15 με 20 κατά μέσο όρο τέτοιες υποθέσεις. Καταλαβαίνετε, δηλαδή αν το κάνει συστηματικά αυτό το πράγμα χωρίς να δίνει σημασία στις προεκτάσεις αυτής της ενέργειας, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει φύγει καροτσάκι από το Δήμο για απιστίες, παραβάσεις καθήκοντος κτλ. Ο κύριος Απέργης βέβαια, ο οποίος είναι νομικός, το έχει πιάσει το θέμα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι εύκολος ο χειρισμός και αυτό ήταν προσεκτικότερη σε σχέση με άλλους η τοποθέτηση που έκανε προηγούμενα. Πριν πω στο κυρίως θέμα, θα πω ότι επειδή ακούστηκαν ορισμένα πράγματα, ότι γράφει επιλεκτικά η Δημοτική Αστυνομία, γράφει τόσο επιλεκτικά η Δημοτική Αστυνομία, που ο Δήμαρχος έχει πληρώσει δύο πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία. Γράφει τόσο επιλεκτικά που γράφει και το Δήμαρχο η Δημοτική Αστυνομία δηλαδή. Οι τιμές σε άλλα νησιά ακούστηκαν ότι έπεσαν κτλ. Και στην Αθήνα κτλ. Οι τιμές των τραπεζοκαθισμάτων των άλλων νησιών και της Αθήνας, μην τη συγκρίνετε γιατί σας ενημερώνω ότι είναι φωτιά. Δεν επιδέχω τη σύγκριση με τις τιμές που έχει καθιερωμένες στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμετάλλευση πλατιών και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η μείωση των τελών έγινε, όπως σας είπε και ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Ρούσος, και πιθανό να γίνει και νέα την επόμενη χρονιά. Εφόσον βέβαια αυτό, γιατί θα πρέπει να πούμε μεταξύ των άλλων
ότι όπως κάθε μήνα δεινοπαθεί να πληρώσει το ΙΚΑ, τους υπαλλήλους του κτλ. Ο κάθε καταστηματάρχης και εμείς κάθε μήνα δίνουμε μεγάλο αγώνα για το πώς θα εξασφαλίσουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας. Και οι υπάλληλοι έχουν αρχίσει αυτή την αγωνία να την έχουν και οι ίδιοι και να τη συμμερίζονται και να μας κυνηγάνε με την καλή έννοια για κάθε δαπάνη που θεωρούν ότι γίνεται έτσι με ελαφρά την καρδία και ανησυχούν για το μέλλον τους. Έτσι. Συνεχώς είναι το σωματείο και οι αρμόδιοι διευθυντές των γραφείων και κοιτάζουν πώς δεν θα ξεφύγει ο Δήμος οικονομικά και πώς δεν θα γίνει ασημάζευτο το πρόβλημά μας. Έτσι, ο καθένας σκέφτεται και το πώς θα επιβιώσει και ο ίδιος, έτσι. Επίσης, κλήσεις μαζί με το νερό αναφέρθηκε γιατί γίνεται αυτό. Σας ενημερώνω ότι αυτό το θέμα έχει βαθιά ιστορία. Ξεκίνησε πριν από 5-6 μήνες περίπου. Πράγματι, η Ταμιακή Υπηρεσία διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμος του ΚΕΔ που προβλέπει ότι εφόσον υπάρχει παλαιότερη οφειλή, δεν έχει δικαίωμα ο Ταμίας να εισπράξει τη νεότερη οφειλή, λόγω χάρη την οφειλή του νερού, αν υπάρχει απλήρωτο κασάκι. Και αυτό αντιμετώπισα. Με 10 ευρώ να μην μπορεί να του κρατήσει η Ταμιακή Υπηρεσία τα 10 ευρώ από το κασάκι, να κινδυνεύουν τα οστά να πάνε να τα ρίξουν στο οστεοφυλάκιο κτλ. Επειδή χρωστούσε προγενέστερη οφειλή από κλήσεις, που ήταν και μαζικές κλήσεις κτλ. Είχε πάει λοιπόν η υπόθεση στον κύριο Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας στη διένεξη που υπήρχε ανάμεσα στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου και στους πολίτες για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, με τον οποίο επικοινώνησα, μου είπε «Μην πειράξετε καθόλου τον υπάλληλο του Δήμου, έχει απόλυτο δίκιο, ο νόμος είναι σαφής, ο νόμος προβλέπει αυτό το πράγμα». Έτσι μπήκε στο αρχείο η σχετική μήνυση που υπέβαλε ιδιώτης κατά των υπαλλήλων της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου, γιατί εισέπρατε, απαιτούσε να εισπράξει το κασάκι ή την κλίση των 20 ευρώ του 1800, τόσο με συγχωρείτε, ας πούμε, την παλιά κλίση, εν πάση περιπτώσει, και δεν εισέπρατε το νερό ή την πρόσφατη οφειλή του συγκεκριμένου πολίτη. Πράγματι, αναφέρθηκε ότι ο Δήμος είχε διαφορετική πολιτική, ο Δήμος Ερμούπολης, και είχε επιοίκεια στην ίσπραξη του τέλους. Ποιος έχει δίκιο σε αυτή στην εφαρμογή? Έχουν δίκιο οι δύο αντιδήμαρχοι που τοποθετήθηκαν, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, ο νόμος είναι σαφής και προβλέπει στην αρχή του χρόνου ότι κάνεις την αίτηση, παίρνεις την άδεια και μετά βγάζεις τα τραπεζοκαθίσματα. Εγώ είχα καθιερώσει και παρότι έλεγε ο νόμος στην αρχή του χρόνου, για λόγους επίοικιας και προκρίσης, να αφήνουμε τους καταστηματάρχες να δουλεύουν το Πάσχα, να παίρνουν κάποια χρήματα στην αρχή του καλοκαιριού και πληρωνόντουσαν περίπου τον Ιούνιο αυτά τα τέλη για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Στη συνέχεια και μετά την κρίση αυξήθηκε αυτή η περίοδος χάριτος λόγω επιοίκειας προς τους επιχειρηματίες και το είχαμε πάει Σεπτέμβριο, δηλαδή να κλείνει η καλοκαιρινή περίοδος, να έχουν δουλέψει κτλ. Και να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τους την υποχρέωση. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είχαν αρχίσει να δέχονται τις πρώτες πιέσεις οι καταστηματάρχες. Είχαν επικοινωνήσει κάποιοι καταστηματάρχες μαζί μου και μάλιστα σε συγκεκριμένο καταστηματάρχη, ο οποίος από μια προχειρηματιά που έχω ρίξει εδώ πέρα δεν είναι παρόν σήμερα, του είχα πει: έλα να πληρώσεις, υπάρχει πρόβλημα. Όταν με ρώτησε τι γίνεται, δεν έχουμε να πληρώσουμε κτλ. Του λέω: δώσε έστω και μια δόση, ας πούμε, βοήθα την κατάσταση, γιατί δεν μπορεί να δίνεις εντολή να μην ασκεί ένα όργανο που έχει από τον νόμο την αρμοδιότητα. Δεν δίνει εντολή κανένας στη δημοτική αστυνομία, πήγαινε, γράψε τον Α ή τον Β. Όταν έχει μια αρμοδιότητα η δημοτική αστυνομία, οφείλει να την ασκήσει, γιατί όπως και ο αιρετός, όπως και ο καθένας που διαχειρίζεται δημόσια πράγματα, έχει ευθύνη και είναι υπόλογος για παράβαση καθήκοντος και ο προϊστάμενος δημοτικής αστυνομίας και ο απλός δημοτικός αστυνόμος, αν δεν πάει να γράψει. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει εντολή από τον Ξαγοράρη, από τον Ρούσο ή από τον Δεκαβάλα, ας πούμε, για να πάει να γράψει. Είναι υποχρεωμένος να κάνει τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν, στις 12 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχα τηλεφωνική επικοινωνία, του λέω: πλήρωσε έστω το 1 τρίτο της δόσης, για τα άλλα όμως, αφού δεν έχεις δικαίωμα να πληρώσεις, να σου γίνεται προσάυξηση κάθε μήνα
αυτό που λέει ο νόμος, χωρίς να σου βάλω με το τριπλάσιο πρόστιμο που λέει για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος, δηλαδή να φτάσει στο 200% το πρόστιμο, να γίνει η προσάυξηση σε μηνιαία βάση. Η άλλη διάταξη δηλαδή του νόμου που είναι ευεργετικότερη για τον επιχειρηματία. Ενώ κάναμε αυτή την προφορική συμφωνία με τον επιχειρηματία, πληροφορήθηκα ότι πήγε η Δημοτική Αστυνομία πράγματι και τον έγραψε εκείνη τη μέρα. Δηλαδή δεν υπήρχε εντολή από εμάς για να τον γράψουμε. Εγώ είχα κάνει τη συμφωνία κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Δημοτικός Αστυνομικός δεν δέχεται εντολές. Γράψε τους καταστηματάρες γι' αυτό. Πρέπει να τους γράψει. Θα πάει να κάνει τον έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει εντολή για να κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Είναι αρμοδιότητα που του την έχει δώσει απευθείας ο νόμος. Και πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι κανένας από εσάς δεν είναι τόσο κουτός που να θεωρήσει ότι προσωπικά εγώ ή ο κάθε αντιδήμαρχος θα με ανθρώπους που λέμε καλημέρα σε καθημερινή βάση, με γνωστούς, με φίλους, με συγγενείς ακόμα, γιατί υπάρχουν και συγγενείς μου, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, έτσι, ότι θα θέλουμε να γίνουμε οι κακοί και να βάλουμε τα πρόστιμα και τα λοιπά, και οι άλλοι είναι καλοί που λένε, ρε, τι βάζετε πρόστιμα, ας πούμε, γράψτε τον νόμο στα παλιά στα παπούτσια, δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, ρεμπέτα σκέρια, ας πούμε. Ο Δήμος δεν είναι, δεν εφαρμόζεται εδώ η νομοθεσία, είμαστε ανεξέλεκτοι και κάνουμε το κεφαλιού μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως, έτσι. Γιατί τώρα, από εδώ και πέρα, θα πρέπει να ξέρετε, όσοι ασχολείστε, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι ελέγχονται πέρα από τις δαπάνες του Δήμου, από το ελεκτικό συνέδριο και τα έσοδα. Δεν μπορείς να αδιαφορήσεις και να μην εισπράττεις έσοδα του Δήμου, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι καταλογισμών, στους οποίους αναφέρθηκα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου στο θέμα του προϋπολογισμού. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες που υπήρχαν βέβαια πάντα, και υπάρχει και η έκπτωση από το αξίωμα, που το αξίωμα, εντάξει, το γράφει στα παλιά στα παπούτσια, λες και τι έγινε αν με βγάλουν από δήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο, θα ησυχάσω. Είναι η ρετσινιά που σε ακολουθεί, ότι έκανες απιστία σε βάρος των συμφερόντων των πολιτών και παράβαση καθήκοντος. Έτσι. Τώρα τι μπορεί να γίνει για να μην πολυλογούμε. Υπάρχει πράγματι αυτή η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου που λέει ότι δεν μπορεί να έρθει το θέμα ομαδικά και να αντιμετωπιστεί με ομαδικό τρόπο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούν να γίνουν όμως ατομικές αιτήσεις προς το Δήμο, όσοι δεν έχουν κάνει, να κάνουν ατομικές αιτήσεις. Σε συζήτηση που είχαμε με το Νομικό Σύμβουλο σήμερα το πρωί, σε μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσαν, βέβαια υπάρχει και το προστάδιο, να πάτε όσοι θέλουν στην επίλυση, Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, όπου εκεί μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο πάλι, να μειωθεί το πρόστιμο στο 50% και εφόσον συμφωνήσουν και δεν θέλουν να πάρουν παραπάνω ρίσκο, έχει καλώς. Αν θέλουν κάποιοι να το προχωρήσουν το θέμα, να το φέρουν και μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε βέβαια πώς θα το χειριστούμε με λεπτομέρεια και με την καθοδήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και με κάθε προσεκτικό βέβαια τρόπο, να γίνει πιθανόν δεκτή αίτηση ή κάποιες αιτήσεις με βάση το πνεύμα και την αρχή της επιοίκειας που ισχύει στο διοικητικό δίκαιο, εφόσον έχουν πληρώσει έστω ένα μέρος ή πληρώσαν έστω εκ των υστέρων κτλ. Κάποιοι. Πώς? Όλοι έχουν πληρώσει εκ των υστέρων. Έχουν πληρώσει τώρα εκ των υστέρων. Λοιπόν, εφόσον μας διευκολύνει, επαναλαμβάνω, η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, θα μπορούσαμε το θέμα να το δούμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και να δούμε αν μπορεί αυτές οι προσαυξήσεις που μπήκαν, αυτά τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νόμο για αυθαίρετη χρήση να εξαλειφθούν. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι άλλο να παίρνει ευθύνη ένα άτομο ο οποίος μπορεί να κατηγορηθεί ακόμη και για χρηματισμό, ας πούμε, ή να υπάρξουν υπονοούμενα, γιατί να κάνει ευνοϊκή ρύθμιση στον τάδε επιχειρηματία πάνω από τον νόμο, πάνω από αυτό προβλέπει ο νόμος κτλ. Και αλλιώς μέσα από τεράστια δημοσιότητα να έρθει ένα συλλογικό όργανο, 27 μελές, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, και να πάρει μια άλλη ευθύνη. Έτσι, και στο κάτω-κάτω δεν είναι ίδια η αναλογία της ευθύνης, και αν γίνει ένας καταλογισμός, αλλιώς είναι να γίνει καταλογισμός σε ένα άτομο και αλλιώς να γίνει σε 27 άτομα ο καταλογισμός. Έτσι. Ένα αυτό. Γελάτε. Εντάξει. Λοιπόν, και επίσης υπάρχει και το τελευταίο στάδιο. Ακόμη και το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν δεχτεί όλες τις αιτήσεις, κάποιες αιτήσεις, δεν ξέρω,
πώς θα έρθει το θέμα και τι απόφαση θα βγάλει το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει και το στάδιο της προσφυγής κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, όπου εκεί εγώ πιστεύω και έχω συζητήσει και με τη δικηγόρο που χειρίζεται τα θέματα σας, η άποψή μου είναι ότι θα κερδιθεί, να μην σας πω 100%, στο διοικητικό δικαστήριο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδιθεί, ακόμη και αρνητικό να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή το όποιο όργανο του Δήμου πάρει την τελική απόφαση για την επιβολή του προστίμου ή όχι, γιατί θα εκτιμηθεί σαφέστατα με πολύ μεγάλη δυνατότητα έτσι ανοιχτή από το δικαστήριο. Γιατί το δικαστήριο δεν έχει την ευθύνη που έχει ένα όργανο της διοίκησης. Το δικαστήριο, ο δικαστής κρίνει ελεύθερα και κατά συνείδηση. Εκτιμάει τον νόμο, σταθμίζει και σε μεγάλο βαθμό εκτιμάει την κρίση, εγώ πιστεύω, και το έχουν δείξει αυτό τα ελληνικά δικαστήρια, και πιστεύω ότι θα είναι επικέστατο το δικαστήριο ακόμη και στην έσχατη περίπτωση που δεν θα μπορέσει από την τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να δικαιωθεί κάποιος. Δήμαρχε, μπορείς να ολοκληρώσεις. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Δηλαδή, να γίνουν ατομικές αιτήσεις, επαναλαμβάνω, που με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου θα έρθουν να εκδικαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, και παράλληλα μπορεί να γίνει και αυτό που πρότεινε, νομίζω ο κύριος Απέργης το είπε, για τον περιορισμό των προστίμων με βάση τον νόμο. Δηλαδή, αυτά τα πρόστιμα που μας βάζει ο νόμος να βάζουμε είναι πραγματικά εξοντωτικά και εν μέσω κρίσης δεν μπορεί να ισχύουν αυτά. Δηλαδή, τα πρόστιμα προβλέπονται και προς αυξήσεις για να μην πληρώσεις ένα τέλος, ας πούμε, στην αυτοδιοίκηση, είναι μεγαλύτερα ακόμη και από αυτά που προβλέπονται για το ελληνικό δημόσιο. Και δεν μπορείς να μην το κάνεις. Αυτά τα πρόστιμα, λοιπόν, μεταξύ των οποίων και αυτό για την αυθαίρετη χρήση που τριπλασιάζει το πρόστιμο, όχι το πρόστιμο, που τριπλασιάζει το τέλος που θα πλήρωνες αν ήσουν ασυνεπής. Αυτά είναι απάνθρωπα και εξοντωτικά ως διατάξεις και θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο παράλληλα με την εκδίκαση ατομικά της κάθε αίτησης του ενδιαφερομένου επιχειρηματία να δει και το θέμα αυτό, να ζητήσει δηλαδή να μην εφαρμόζεται και να τροποποιηθεί ο νόμος τόσο εξοντωτικά πρόστιμα, τα οποία δεν έχουμε μεν καμία διάθεση να επιβάλλουμε, αλλά αν δεν τα επιβάλλεις έχεις μεγάλες ευθύνες. Παρακαλώ, μπορείτε να ολοκληρώσετε. Τι να κάνουμε, Νίκο, να τον επάνε φυλακή και αυτό, ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μην διακόπτεστε. Παρακαλώ, έχει ξεπεράσει ο χρόνος. Λοιπόν, είναι αυτά τα δύο. Κύριε Δήμαρχε, κλείστε. Τι μεθοδολογία θα ακολουθηθεί μέχρι τώρα, δηλαδή ατομικές αιτήσεις κάθε ενδιαφερόμενου που θα περάσουν νομική υπηρεσία και θα έρθουν Δημοτικό Συμβούλιο. Όσοι θέλουν να πάνε Επιτροπή Επίλυση Διοικητικών Διαφορών να πληρώσουν το μισό πρόστιμο, επίσης έχουν αυτή την ξεχωριστή διαδικασία. Όσοι έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν συνεχίσουν, που θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα θέλουν να πάνε Δημοτικό Συμβούλιο, να ληφθεί η απόφαση για την εξάλληψη ή όχι του προστίμου, και παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση να εξαλειφθούν αυτές οι εξοντωτικές ποινές που προβλέπονται ως πρόστιμα στην περίπτωση που παραβιάζεις αυτές τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο. Από ό,τι γνωρίζω, ο οικονομικός αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, ο κ. Ρούσος, αλλά και εγώ προσωπικά, είχαμε σε συναντήσεις που είχαμε κάνει για όλο τον χρόνο, είχε δοθεί μια παράταση στους επιχειρηματίες μέχρι 31ου να εξοφλήσουν την οφειλή τους. 12 Δεκάτου έδωσα εγώ εντολή στη Δημοτική Αστυνομία να βγει και να καταγράψει όσους δεν είχαν πληρώσει, για να είμαστε ξεκάθαροι, με το σκεπτικό ότι εγώ είχα πολλές οχλήσεις από επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν πληρώσει και με ενοχλούσα συνεχώς ότι αυτοί που πληρώνουν είναι οι βλάκες, για να μην πω το αλλιώς, και οι υπόλοιποι είναι οι έξυπνοι. Τα είπα πριν. Εντάξει. Τα είπα πριν. Άρα το λοιπόν, βεβαίως το λέω. Άρα το λοιπόν, παρακαλώ, να τελειώσω. Παρακαλώ, παρακαλώ, να τελειώσω. Και... να τελειώσω. Είσαστε ενήμεροι όλοι, παρακαλώ, ότι η προθεσμία ήταν 39ου μετά τη λήξη της κανονικής περίοδου. Γιατί μόλις βγήκε η αστυνομία 12 του μηνός, όλοι ήρθαν και πληρώσαν το τέλος. Για εξηγήστε μου το. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Όχι, άλλοι. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Εγώ έπρεπε να διευκρινίσω κάτι και πλέω πλήρως την ευθύνη αυτών που λέω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λίγο ησυχία. Παρακαλώ. Αυτά είναι θέμα του σωματείου σας, βρείτε τα.
Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε, το εκτός ημερησίας θέμα κρατάνε μία ώρα. Έχει παρέλθει η ώρα που προβλέπεται εκ του νόμου. Αν συνεχιστεί, θα αναγκαστώ να το διακόψω για επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά ότι έχουν δοθεί επαρκές εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Αν θα θεωρηθεί και από ό,τι βλέπω υπάρχει προδιάθεση ίσως να επανέλθει. Ακούστηκε η εισήγηση του Δημάρχου και η τοποθετήση των αρμοδίων αντιδημάρχων. Παρακαλώ λοιπόν επί της ψηφοφορίας, επί της προτάσεως του Δημάρχου. Ποιοι συμφωνούν? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έκανε μια πρόταση ο κύριος Δήμαρχος ότι ουσιαστικά το θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί όπως είναι, γιατί δεσμεύεται εκ του νόμου το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πρέπει να επανέλθουν όσοι θέλουν με τον τρόπο που είτε ατομικές αιτήσεις. Δεν είναι τις παρούσες συζητήσεις, έχουν ψηφιστεί τα δημοτικά τέλη. Προπορευόμαστε με τα δημοτικά τέλη όσο έχουν. Παρακαλώ, υπάρχουν επιτροπές, η ποιότητα ζωής μπορεί να επιβληθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, και η Δημοτική Κοινότητα, αν χρειαστεί εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να τα ζήσουμε τώρα, να τα λύσουμε αυτά κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές του Δήμου. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Λοιπόν, τα τέλη ψηφίζονται στο τέλος του χρόνου. Δεν μπορεί τώρα να γίνει εν μέσω της χρονιάς νέα συζήτηση για τέλη. Έτσι, δηλαδή αυτό το 14 που υπήρχε, το τετραγωνικό, έχει γίνει 12 σε αιτήσια βάση. Εντάξει, η φάμαξα καταβολή είναι αυτό, ρε παιδιά, προβλέπω. Εντάξει, να ζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση να πηγαίνει πιο πίσω το τέλος αυτό, που το κάναμε έτσι κι αλλιώς, σας λέω, παραβαίνοντας τον νόμο εμείς. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Ωραία. Να ζητήσουμε να αλλάξει, Γιάννη, ο νόμος. Παρακαλώ. Να ζητήσουμε να αλλάξει ο νόμος. Κυρία Πέργη. Εντάξει, έχουμε ζητήσει το Πάσχα ποτέ? Το Πάσχα υπάρχει χρονιά, Γιάννη, που να έχει ζητήσει, να έχει απαιτήσει ο Δήμος την επιβολή του τέλους? Με απόλυτη ανοχή δική μου προσωπικά, επί τόσα χρόνια πληρωνόταν μήνες μετά. Και τώρα... Εντάξει, έχεις την γιατί. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο νόμος λέει ότι κάνει την αίτηση και την άδεια ο Δήμαρχος την εκδίδει αφού καταβληθεί το αντίτιμο της χρήσης. Αυτό που λένε τώρα δεν ισχύει, γιατί από ό,τι είδατε πέρυσι ο έλεγχος έγινε 12 Οκτωβρίου. Επιμένω, αν δεν γίνει έλεγχος... Λοιπόν, ευχαριστούμε για τους κυρίους. Αν καταλάβατε, κύριε Κουζούπη, τι είπα, το καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν θα κάνουμε εδώ πέρα διαγωνισμό. Οφείλετε να ξέρετε τι λέει ο νόμος. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κατευθείαν ή όταν πρέπει. Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Εκπροσωπείτε ένα σωματείο. Αν δεν μπορείτε να δείτε σωστές συμβουλές στο σωματείο σας τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, δεν θα σου στείλει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Τώρα θέλετε να σας πούμε τώρα εδώ πέρα, ότι ναι, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεσμευόμαστε από την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, δεσμευόμαστε από την κείμενη νομοθεσία. Το είπε πολύ εύχομαι ο κύριος Σαπέργης. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο στην παρούσα φάση. Λοιπόν, ό,τι θέλετε κατευθείαν συζητήστε το. Έτσι λύνονται τα θέματα. Μπροστά στις κάμερες και ενώπιον όλου του κόσμου δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Λοιπόν. Δεν έχουν ξεκινήσει κανένα πόλεμο, κύριε Μπουγιούρη, και θα πρέπει να σεβαστείτε τον νόμο. Είστε φορέας πρόεδρος ενός οργανισμού. Μας, δηλαδή, συμβουλεύετε το σωματείο σας να παρανομεί. Κώστα. Αυτό μας λέτε τώρα. Μα αυτό μας λέτε τώρα, κύριε Μπουγιούρη. Λοιπόν, το ένα σκέλος είναι, θα κάνουν ατομικές αιτήσεις. Αν θες να βοηθήσεις πραγματικά τον κόσμο, άκουσε το. Θα κάνουν ατομικές αιτήσεις. Θα κάνουν ατομικές αιτήσεις. Όσον αφορά το άλλο θέμα που λες, ο νόμος προβλέπει μένω ότι πληρώνει στην αρχή του χρόνου κτλ. Άλλο να κάνεις την αίτηση και άλλο πότε θα συνεννοηθούμε, πότε θα είσαστε σε θέση να σας βάλουμε προθεσμία για να πληρώσετε. Να μην είναι το Γενάρη αυτό. Δεν θα είναι το Γενάρη αυτό. Η αίτηση ας γίνει το Γενάρη. Ας γίνει το Γενάρη. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, οι αιτήσεις παίρνονται. Ναι, μετά από βασαρία.
Θα κάνετε τις αιτήσεις και από εκεί και πέρα θα συνεννοηθούμε πότε θα είσαστε σε θέση να πληρώσετε. Έτσι, θα σταθμίσω με την κρίση. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω θα υπάρχει κατανόηση. Λοιπόν. Για να γίνει η απόφαση δημάρχου να βγει αμέσως με την πληρωμή που θα σας δοθεί προθεσμία. Πότε θέλετε να είσαστε θέση να πληρώσετε και να βγει η απόφαση δημάρχου για την παραχώρηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, ακούστηκαν τα πράγματα. Λοιπόν, μετά την πρόταση του δημάρχου και με σύμφωνα με την εκνομοδότηση του νομικού συμβούλου, δεν μπορώ να προτείνω κάτι άλλο στο σώμα παρά να μην γίνει όπως εισάγεται το θέμα δεκτό, σύμφωνα με την αίτηση της Τερψιχώρης.